Είμαστε να ακούμε τέτοιες ειδήσεις, γιατί είμαστε βυθισμένοι μέσα στον γκρίζο και μέσα στη μιζέρια. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι εδώ πέρα οι οποίοι αγωνίζονται, το παλεύουν να σταθούν όρθιοι σε αυτές τις καιρούς. Να σας πω την αλήθεια, κύριε Πρίτανη, μου έκανε εντύπωση εμένα. Δεν το περίμενα. Είχα την εντύπωση ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια κατά βάση έχουν απαξιωθεί τα τελευταία χρόνια και βλέπω με χαρά ότι δεν είναι έτσι. Ειδικότερα για να δικαιολογήσουμε. Όχι από το διεθνές περιβάλλον. Συγγνώμη κύριε. Για να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο, ειδικότερα γιατί υπάρχουν και επιμέρους τομείς στην κατάταξη. Στη φαρμακολογία και στην τοξικολογία πήραμε την 76η θέση, παρακαλώ. Πολύ καλή κατάταξη του φαρμακευτικού μας τμήματος, το οποίο είναι ένα πολύ δυναμικό τμήμα με ανταγωνιστικά προγράμματα. Η ιατρική σχολή πήγε καλά. 134η θέση. Δεν είναι καθόλου. Τα άλλα πανεπιστήμια, κύριε Πρίτανη, εντάξει, για το δικό σου. Τα ελληνικά σε τι κατάσταση είναι? 4, είπατε ότι είστε σε πολύ καλή θέση. Στη συγκεκριμένη κατάταξη, γιατί υπάρχουν διαφόρων ειδών κατατάξεις που έχουν διαφορετικούς παράγοντες. Στη συγκεκριμένη κατάταξη, νομίζω ήταν 4 πανεπιστήμια τα οποία είχαν μια αξιοπρεπή παρουσία. Αλλά και συνολικά μπορώ να σας πω, επειδή τώρα μετέχω στο Προεδρείο της Συνόδου των Βρετανίων, γίνεται μια συνολική προσπάθεια από το προσωπικό, το επιστημονικό, το διοικητικό προσωπικό, το τεχνολογικό προσωπικό σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια να κρατηθούμε όρθιοι και να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα που έχουμε για να βελτιώσουμε την εκπαίδευση, την έρευνα, πάνω απ' όλα να στηρίξουμε τους φοιτητές μας, οι οποίοι όπως και όλη η κοινωνία ταλαιπωρούνται. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και μπράβο σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Συγχαρητήρια. Να δεχτείτε.